Για αγροτικά θα μιλήσουμε τώρα και θα το παιχτύνουμε, θα βγούμε και εκτός συνόρων. Mm-hmm. Θα κάνουμε όμως έτσι μια ανάλυση τι γίνεται και με εμάς εδώ, τι γίνεται στη Μεσόγειο για το ελαιόλαδο δηλαδή. Mm-hmm. Θα δούμε τι κινήσεις γίνονται στην Ισπανία. Θέλω να μηδενίσουν, λέει, το ΦΠΑ για το ελαιόλαδο. Εγώ έχω ερωτήσεις γι' αυτό. Έχεις πολλές ερωτήσεις. Ναι, για ποιο λόγο δηλαδή δεν μας αρέσει. Ή μας αρέσει, καταρχάς. Και γιατί κάνουμε δεύτερη σκέψη. Είναι ερώτηση... μια πολύ ωραία κίνηση αυτή που κάνουν οι Ισπανοί. Η ερώτηση εδώ, στον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη. Υπουργός Οικονομικών, θα απαντήσει τώρα για το ΦΠΑ. Ο οποίος πριν ξεκινήσει να μας λέει βεβαίως, να τον ευχαριστήσουμε, διότι δεν ήρθε με άδεια χέρια στην εκπομπή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες, παιδί μου, τι έφερε ο άνθρωπος. Τα φυλάκι, τέλειο, τρελό. Λοιπόν, δεν θα πω άλλο, το χαρούμε εμείς εδώ, κύριε Χιλετζάκη. Σας βλέπω. Κανονίστε. Ξεκίνησε η παραγωγή του σταφυλιού. Ξεκινήσαν οι πρώιμες ποικιλίες να κόβονται στα αμπελοτόπια του νομού Ηρακλείου. Δυστυχώς όμως ο καιρός τους προηγούμενους μήνες, μέρες μάλλον, συγγνώμη, και μήνες μπορώ να πω, γιατί αυτό είναι η κατάληξη του θερμού χειμώνα που είχαμε. Έχει φέρει προβλήματα στον κριτικό αμπελώνα. Η παραγωγή που έχει μείνει αυτή η λίγη είναι εξαιρετική. Mm-hmm. Θα τη γευτείτε και αργότερα. Αλλά πολύ μικρή και ο αμπελώνας πλήττεται όπως πλήττεται και ο ελαιώνας. Ο ελαιώνας της Μεσογείου έχει φάει πολλά χαστούκια τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Ο βαρόνος της εξαγωγής του ελαιολάδου η Ισπανία, που ελέγχει το 50% της παγκόσμιας παραγωγής, είναι αυτή που πραγματικά επί 36 μήνες έζησε την ξηρασία και έζησε τη μεγάλη πτώση και 50% και 60% και 70%, όταν το 2019 ο Ισπανός πάραξε περίπου 2 εκατομμύρια τόνους ελαιόλαδο. Και οι προβλέψεις φέτος όλων των ελαιοπαραγωγικών χωρών, είτε είναι ευρωπαϊκές χώρες, είτε είναι και τρίτες χώρες, Τουρκία, Τινησία και τα λοιπά, Μαρόκο, είναι στα 2,9 εκατομμύρια. Και λέμε ότι θα έχουμε μία αύξηση της τάξης του 20 με 25%. Φανταστείτε το 19 που πάραξε ο Ισπανός 2 εκατομμύρια τόνους περίπου, παρακάτι 2 εκατομμύρια. Και φέτος τώρα τρίβουμε τα χέρια μας όλοι ότι θα έχουμε μία αύξηση της τάξης. Εμείς τι θα παράξουμε, κύριε Χιλετζάκη, φέτος? Η χώρα μας. Η χώρα μας, ναι. Η χώρα μας προβλέπεται φέτος να παράξει περίπου 50% από 40% μέχρι 50% περισσότερο από πέρυσι. Και αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό όμως, αλλά δεν έχουμε σύμμαχο τον καιρό. Οι ελιές σήμερα έχουν μία εικόνα τέλος καλοκαιριού. Ναι. Δηλαδή ο ελαιοπαραγωγός, γιατί ο ελληνικός ελαιώνας, μάλλον το 40% της καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας μας αποτελείται από ένα ελαιώνα πλέον. Δηλαδή βλέπουμε και φυτεύονται χιλιάδες ελαιόδεντρα σε περιοχές και σε περιφέρειες που παραδοσιακά αγοράζαν το λάδι από την Πελοπόννησο και από την Κρήτη. Δηλαδή βλέπουμε τώρα στην Καβάλα και φυτεύονται φουλ ελαιόδεντρα, ενώ η Καβάλα και η Θεσσαλονίκη αγοράζουν το λάδι από την Κρήτη παραδοσιακά στον Δενεκέ. Επί χρόνια. Και στην Κοζάνη φούλε ελαιόδεντρα. Και στην Κοζάνη παντού. Η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ο καλλιεργητικός χάρτης. Όπως και στον κάμπο της Λάρισας βλέπουμε αμπέλια που δεν τα βλέπαμε ποτέ. Επομένως, το 40% της καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας μας αποτελείται από ένα ελαιώνα. Αυτός ο ελαιώνας όμως το 80% είναι ξηρικός. Mm-hmm. Και ερχόμαστε σήμερα και κάνουμε την αποτίμηση και βλέπουμε τα ξηρικά λιόφυτα και αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό θέμα με το ξηροθερμικό κλίμα που δημιουργείται στη χώρα μας. Βλέπουμε μία αφυδάτωση στα ελαιόδεντρα. Βλέπουμε την εικόνα των ελαιοδέντρων σήμερα να έχει εικόνα Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, δηλαδή να έχει περάσει το καλοκαίρι, ενώ είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Τώρα, εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, γιατί και ο Αύγουστος και ο Ιούλιος μπορεί να έχουμε σύμμαχο της θερμοκρασίας όσον αφορά το δάκο, τους πληθυσμούς και όλα αυτά. Αλλά όταν έχουμε ένα ελαφρύ χειμώνα και έχουμε και ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πριν από μια εβδομάδα τα σαραντάρια και τα σαράντα διάρκεια του νησιού. Και τώρα από σήμερα, λέει, μας κάνει το δαρικό πάλι ένας μίνι καύσωνας, που ξεκινάει από 34, θα πάει μέχρι 37 και θα είναι πάλι για ένα τριήμερο, τετραήμερο φουρνισματάκι πάλι. τώρα περιμένουμε, κρατά μικρό καλάθι. Θα έχουμε φυσικά παραγωγή περισσότερο από ό,τι αναμέναμε. Η χώρα μας στη Βεντέμα βγάζει 350.000 τόνους. Αυτό είναι λάδι. Το ταβάνι μας. Το ταβάνι είναι. Ναι. Το ταβάνι αυτό το πιάσαμε το 2000, μάλλον
Ημερολογιακά το λάδι το μετράμε πάντα σε δύο χρονιές. Ναι, βέβαια. Το πιάσαμε 22-23. Ναι, βέβαια. Η χρονιά που διανύουμε φέτος στο ελαιόλαδο είναι η χρονιά 24-25. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε να μαζεύουμε τις ελιές τον Νοέμβριο, Θεού θέλοντος, και θα τελειώσουμε το Φλεβάρι, το Μάρτι του 25. Μακάρι το Μάρτι, γιατί φέτος δεν κλείσαμε Μάρτι. Ναι, φέτος ήταν. Φέτος μπήκαμε και βγήκαμε. Δεν ήταν τίποτα. Τα ανοίξαμε το μαγαζί για μια εβδομάδα και το κλείσαμε. Και δεν μαζέψαμε ούτε το λάδι του σπιτιού μας. Βέβαια. Υπάρχουν εκεί έξω νοικοκυριά που δεν έχουν παίξει δουλειά. Η Ισπανία προβλέπει βάσει τις ανακοινώσεις του ίδιου του Υπουργού Γεωργίας της Ισπανίας, και θα πάμε στο ΦΠΑ τώρα εφόσον λέμε για Ισπανία. Βέβαια. Προβλέπει η Ισπανία μία παραγωγή περίπου στο 1.200.000 τόνους. Στην αρχή της σεζόν προέβλεπε 1.400.000 τόνους. Να. Τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά μία μείωση. Βλέπουμε μία ανιούσαστη σε εμπορικές τιμές του ελαιολάδου και ειδικά στη χώρα μας. Το είχα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή που το θυμόμαστε. Με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς με 8,50, 8,70 κτλ. Υπάρχει μία ανιούσα των 30, 40, 20 cents. Υπάρχει ένα εμπορικό ενδιαφέρον. Ξέρουμε περίπου τα αποθέματα πόσο είναι. Θα βγουν οριακά και πάμε στην περιβόητη δημοσκόπηση της Ισπανίας. Το Ισπανικό κράτος έκανε μία δημοσκόπηση. Και έκανε μία δημοσκόπηση στους καταναλωτές ελαιολάδου για να δούνε εάν στραφήκανε σε άλλα έλαια και αν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο το δικό τους και το παρθένο ελαιόλαδο καταναλώνεται στη χώρα τους. Ναι. Ήτανε μία τεράστια μείωση. Ο Έλληνας και ο Ισπανός είναι οι δύο καλύτεροι καταναλωτές ελαιολάδου, είναι αυτοί που προτιμάνε το ελαιόλαδο στο φαγητό τους, στην εβδομαδιαία τους διατροφή κτλ. Και δεν είναι και τυχαίο ότι το ελαιόλαδο μας δίνει σούπερ ευεργετικές δυνατότητες στο σώμα μας και βλέπουμε και τη διαφορά του Έλληνα και του Ισπανού με σχέση τους άλλους που δεν τον καταναλώνουν. Ισπανία, 1.200.000 τόνους. Πέρυσι το 23 παίρνει μία απόφαση η ισπανική κυβέρνηση και λέει ότι το 10% του ΦΠΑ θα το κάνουν 5. Ναι. Φέτος, μετά την περιβόητη δημοσκόπηση που είδαν ότι υπάρχει πτώση στην κατανάλωση ελαιολάδου και ο Ισπανός αρχίζει και τρώει άλλα έλαια, όχι ελαιόλαδα, αλλά άλλα έλαια, συνεδριάζει το Υπουργείο Γεωργίας μαζί με την κυβέρνηση και παίρνουν τη γενναία απόφαση, μπορώ να πω, το 5% να γίνει 0. Επομένως, ο καταναλωτής ο Ισπανός από 1η Ιουλίου θα έχει μηδενικό ΦΠΑ, δηλαδή θα πληρώνει αυτό το 5 ευρώ στο ράφι. Με αυτόν τον τρόπο τονώνεται λίγο η αγορά και το κάνουν καθαρά για τους Ισπανούς καταναλωτές. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι ένας μπούσουλας και για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς το θέμα εδώ, γιατί και εδώ έχει ανέβει πάρα πολύ. Εμείς έχουμε 13% ΦΠΑ στο ελαιόλαδο. Κοιτάξτε όμως κάτι. Επιτοπλίστων το ελληνικό ελαιόλαδο κατά 70% γίνεται εξαγωγή. Ναι. Και η εξαγωγή που γίνεται, γίνεται με τα βιτία. Μην κρυβόμαστε, το παίρνει η Ιταλία, η Ισπανία, κάνε εκεί τα γνωστά, να μην τα ξαναλέμε, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές. Όταν εγώ εξάγω το λάδι μου ή όποιο αγροτικό προϊόν εξάγω, δεν παίρνω ΦΠΑ σαν παραγωγός. Έχω μηδενικό ΦΠΑ. Παίρνω το περιβόητο απαλλακτικό ΦΠΑ. Ήταν ο κύριος Αποστόλου, υπουργός Γεωργίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και έρθει στο χωριό μου στις Αρχάνες και του θέσαμε κάποιες προτάσεις. Μία από τις προτάσεις που του θέσα εγώ σε δημόσιο διάλογο και έχει αποτυπωθεί και στο χαρτί ήταν το εξής. Τα αγροτικά προϊόντα που φέρνουν ζεστό και νέο χρήμα στη χώρα μας, που το έχει ανάγκη, το περιβόητο new money, το λέω εγώ συνέχεια αυτό, αποδεικνύεται από το τιμολόγιο φορολογικά. Ναι. Δηλαδή, αν η κυρία Καρδιωτάκη κόψει το λάδι της και το πάρει μία γνωστή αλυσίδα ελαιολάδου της χώρας μας που τυποποιεί το λάδι στην Ελλάδα, θα πληρωθεί το 5 ευρώ στην τιμή. Ας μην λέω το 5 και παρεξηγηθώ, να το κρατήσουν να λένε ότι πάει 5 ευρώ το λάδι. Ναι. Το 8 ευρώ, το 8 ευρώ συν 13% του ΦΠΑ. Αν εγώ το πουλήσω στον Ιταλικό οίκο που το παίρνει με το βιτίο, θα πάρω τα 8 ευρώ και ένα απαλλακτικό ΦΠΑ. Δηλαδή το τιμολόγιο μου θα συνοδεύεται με απαλλακτικό ΦΠΑ. Το απαλλακτικό ΦΠΑ, τα λέω αργά, για να τα ακούσει και ο νέος υπουργός.
Γιατί την προηγούμενη φορά είχα έρθει εδώ με άλλο υπουργό. Βέβαια. Και τώρα είμαι με άλλο υπουργό. Είχαμε και μια αλλαγή. Τώρα έρχομαι και με άλλο υπουργό. Λοιπόν, ο νέος υπουργός πρέπει να το ακούσει. Α, δεν ξέρω αυτό τι ήταν μομφή, ότι έρχεστε εδώ και αλλάζουν οι υπουργοί. Όχι, εγώ δεν αλλάζω. Κανονίστε. Και είμαι και κάθετος να μην αλλάζουν οι υπουργοί σαν τα πουκάμισα, γιατί μέχρι να μπει ο ένας να μάθει. Φεύγει, μπαίνει ο άλλος, ξανακάνουμε πάλι. Άντε, πάμε πάλι από προνοιακό στάδιο και υπάρχει πρόβλημα. Είμαι κάθετος να μην αλλάζουν οι υπουργοί. Ειδικά στο δικό μας Υπουργείο που πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Τι θέλω να πω όμως. Βέβαια, τώρα να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο χαροποιεί την Κρήτη, γιατί είχαμε κριτικό υπουργό. Τώρα έχουμε Θεσσαλός, δεν είναι. Τα κατά ψέματα, για να μην κρυβόμαστε. Και χιλετζάκια, δεν είναι. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Ναι. Να τα πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Mm-hmm. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα εσωκομματικά, ποιος θα μπαίνει υπουργός, ποιος δεν θα μπαίνει και τι θα κάνει. Κακά όμως τα ψέματα. Ο κάθε υπουργός που εκλέγεται από μια περιφέρεια είναι βουλευτής. Mm. Και ο βουλευτής γίνεται υπουργός. Ακριβώς. Καλά τα λέω, καλά. Πολύ καλά τα λέω. Λοιπόν, όταν εμένα μου βάλουν από την περιφέρεια υπουργό, ο υπουργός θα κοιτάξει την περιφέρειά του και θα κοιτάξει το νομό του που εκλέγεται. Γιατί θέλει τους ψήφους μεθαύριο. Επομένως, για την Κρήτη μας, είναι ένα μπλήγμα που φεύγει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τους φίλους μου επάνω τους Λαρισταίους, Θεσσαλούς κτλ. Χειροκροτάνε και κάνουν τραπέζια κάθε βράδυ που έχουν δικό τους υπουργό. Ε, τι να λέμε τώρα. Εμείς κάνουμε εδώ κηδείες και μνημόσυνα. Αυτοί κάνουν γάμες και παγιζίρια. Να μεταφέρω ένα ερώτημα ενός τηλεθεατή. Ρωτάει αν έχετε εικόνα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Περιφέρεια ή κάποιος τέλος πάντων θα βοηθήσει λιγάκι στην καταπολέμηση του δάκου, ίσως παρέχοντας τα κατάλληλα φάρμακα ή η παραγωγή πρέπει να προχωρήσουν από μόνοι τους. Όχι. Καταρχήν, το λάδι το δικό μας είναι λάδι pop. Και έχουμε ξεκινήσει και μια διαδικασία για να πάρουμε το λάδι που γουέ Κρήτης. Mm-hmm. Το λάδι που γουέ Κρήτης είναι η μπράντα όλου του λαδιού της Κρήτης. Είναι σαφέστατος ο νόμος και λέει ότι για να έχουμε λάδι pop και που γουέ πρέπει να κάνουμε δολωματικούς ψεκασμούς. Mm-hmm. Εφόσον κάνουμε δολωματικούς ψεκασμούς, δεν πρέπει να τηρούμε το πρόγραμμα της δακοκτονίας της περιφέρειας. Αχα. Ο παραγωγός όμως μπορεί να βάλει τις περιβόητες μπαγίδες που τις υιοθέτησε μέσα από τα 20 σχήμ των επιδοτήσεων, mm-hmm. που έχουν και φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα και είναι και βιολογικό αποτύπωμα κτλ. Κτλ. Που είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Ο ολικός ψεκασμός δεν συνιστάται, γιατί πάλι θα πω τη λέξη, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Πέρσι είδαμε και κάποιες απορρίψεις κάποιων βιτίων που πήγανε και γυρίσανε. Ναι. Με κριτικά λάδια. Όπως πήγανε, γυρίσανε. Με κάποια φυτοφάρμακα, με κάποιες αναλύσεις, με μια εκκλασιμότητα, με κάποιες δραστικές. Τώρα θα μου πεις, Χιλετζάκη, κατηγορείς το κριτικό λάδι. Δυστυχώς, κατηγορώ τον ευρωπαϊκό κανονισμό σήμερα εγώ. Γιατί την ίδια ώρα που λένε ότι η δραστική ΑΒΓ δεν πρέπει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μου κάνει εισαγωγή από την Τουρκία και από την Τινησία, που έχουν ένα κατάλογο φυτοφαρμάκων, δεν μπορεί να καταλάβετε τώρα. Τα φάρμακα αυτά τα χρησιμοποιούσε ο παππούς μου εμένα. Το λοιπόν. Και τα χρησιμοποιούν αυτοί ακόμα. Και σου λέει μια χαρά. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το είχε θέσει και η Γαλλία. Αυτό είναι ένα θέμα που και αγρότες στη Βρυξέλλες. Το είχαν βάλει και θέμα στις Βρυξέλλες και το είχε θέσει και πολύ έντονα η Γαλλία. Δεν μπορεί εμένα να μου βάζει κάποια μέτρα και να μου κουνά το δάχτυλο σαν Ευρωπαίος παραγωγός και την ίδια ώρα να μου ανοίξει τα σύνορα και να μου βάζει από τρίτες χώρες αγροτικά αυτό προϊόντα. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Αθέμητος ανταγωνισμός. Και λέω στον νέο υπουργό ότι το λάδι που γίνεται εξαγωγή και όλα τα αγροτικά προϊόντα που γίνεται εξαγωγή συνοδεύονται από ένα απαλλακτικό ΦΠΑ. Το απαλλακτικό ΦΠΑ είναι ένας δείχτης, επίσημος, ένα κρατικό έγγραφο, γιατί είναι φορολογικό έγγραφο, που αποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό έχει γίνει εξαγωγή και έχει φέρει το new money στη χώρα. Αυτό, κατ' εμένα, πρέπει να επιδοτείται. Είναι το προϊόν, είναι το κίνητρο που θα έχει ο Έλληνας παραγωγός να παράγει περισσότερα εξαγώσιμα αγροτικά προϊόντα και να επιδοτείται. Αυτή η επιδότηση θα είναι το αντίστοιχο 13% αν το αφαιρέσουμε στην εγχώρια αγορά με σχέση το απαλλακτικό που θα έχουμε από την εξαγωγή. Επομένως, ένας καταναλωτής θα γεύεται μειωμένο ΦΠΑ και ένας παραγωγός θα παίρνει παραπάνω ένα πριν εφόσον κάνει εξαγωγές τα προϊόντα του και τα εισάγει στη χώρα μας. Και εφόσον τα εισάγει, γιατί εμείς τι κάνουμε, εξάγουμε προϊόντα και φέρνουμε λεφτά. Mm-hmm. Σωστά.
Άρα, κύριε Χιλετζάκη, όπως το περιγράψετε, αν το καταλάβαμε σωστά, ισχύει το, με αυτό που λέτε, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Δηλαδή το τρεπτό μετά το φελίμο. Εντάξει. Αυτό λέω εγώ. Ναι. Τώρα, από το θα το υιοθετήσουν το δικό μου εγώ και το κάνουν νόμο και το αντίθετο, εγώ θα το πω και επίσημα στον Υπουργό που θα συναντηθούμε τις επόμενες μέρες. Α, έχετε κανονίσει κάποια συνάντηση. Εντάξει, εγώ τώρα είμαι θεσμός πλέον και εκπροσωπώ όλη τη χώρα. Φυσικά. Έχουμε συναντήσεις. Έχουμε και αυτό το Σάββατο μια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με αγροτικούς φορείς. Mm-hmm. Γίνονται συναντήσεις και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Εμείς είμαστε θεσμικοί συνεργάτες του Υπουργείου. Mm-hmm. Η ΕΘΕΑΣ, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο νόμος και το καταστατικό της προβλέπει να είμαστε θεσμικοί συνεργάτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Όποιος και να είναι υπουργός. Mm-hmm. Αυτό. Λοιπόν, κύριε Χιλετζάκη, να μιλήσουμε και λίγο για τη διατροφή και την κλιματική αλλαγή. Επειδή εσείς τα ξέρετε αυτά και τα λέτε και όπως είναι, έτσι. Ναι. Κλιματική αλλαγή και διατροφή. Και είναι προκλήσεις για τον κριτικό αγρότη. Βέβαια, είναι προκλήσεις για τον κριτικό αγρότη, γιατί η διατροφή και η κλιματική αλλαγή είναι που μας αλλάζει τις τάσεις της διατροφικής δικιάς μας. Και είναι αυτό που είπα με την Ισπανία πριν. Mm. Ότι ο Ισπανός σταμάτησε να τρώει ελαιόλαδο και στράφηκε σε άλλα έλαια. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ. Όταν εμάς αυτή τη στιγμή στο σταφύλι, σήμερα τα εινοποιεία που μιλάμε, οι δεξαμενές τους είναι οριακές, να αδειάσουνε. Οριακές. Ενώ αν θυμηθούμε πριν από 3 και 4 χρόνια, δεν είχαμε πού να το διαθέσουμε. Το κρασί μέχρι και απόσταξη κρίσης έγινε, το κάναμε εινόπνευμα για να το βάζουμε αντισηπτικό στα χέρια. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει ανοίξει την πόρτα, έχει μπει στη ζωή μας. Μιλάω με πολλούς φίλους μου εινοποιούς στη Σαντορίνη και μου λένε έχει μειωθεί η παραγωγή μας κατά 80%. Και σημαίνει αυτό ότι εσύ που θα θες να γευτείς το καλό κρασί, δεν θα μπορείς να το πιεις και μπορεί από το κρασί να πας στην πύρα. Ή από την πύρα να πας στο ουίσκι, ή από το. Α, και τώρα που πάμε μπύρα και ουίσκι. Θα το πω τώρα δημόσια στην εκπομπή. Για να καθαριζόμαστε, για να μην παρεξηγούμαστε. Επειδή ο Περιφερειάρχης είναι χωριανός μου. Όπα, όπα. Λοιπόν, θα τα πω δηλαδή όπως έχουν. Φέτος θα καταγγείλω δημόσια. Όπα, μισό λεπτά, γιατί θα τον έχουμε σύντομα, να ξέρετε. Φέτος θα καταγγείλω δημόσια. Ναι. Τους πολιτιστικούς συλλόγους που κάνουν τα πανηγύρια, που πραγματικά το επικροτώ, το χειροκροτώ, γιατί πραγματικά βλέπουμε την νεολαία μας και αναβιώνει το έθιμο του πανηγυριού, βλέπουμε την νεολαία μας και ακούει κριτικά ακούσματα, χορεύει κριτικούς χορούς, που αυτό είναι πολιτισμός και είναι το αύριο, αλλά δεν μπορώ να βλέπω να χρηματοδοτούνται τα πανηγύρια των χωριών από χρήματα δημόσια, του κουμπαρά, από την περιφέρεια, από δήμους, από όπου είναι αυτά, και να βλέπω απάνω στα τραπέζια μπύρα, βότκα και ουίσκι. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Να βάλουμε την κριτική μπύρα, να βάλουμε την κριτική βότκα. Ωραία, και αν έχουμε και κριτικό ουίσκι, να το βάλουμε παλαιωμένη Ιρακή. Ωραία, η τσικουδιά. Που πήγαμε να φτιάξουμε και το όνομα με τον προηγούμενο υπουργό της τσικουδιάς, αλλά τελικά ναι. Το χάσαμε με την αλλαγή. Τι θέλω να πω. Σας στεναχωρεί αυτή η εικόνα. Με στεναχωρεί. Ναι. Δεν μπορώ τώρα εγώ το δημόσιο χρήμα να πηγαίνω και να έχω φωτογραφίες. Πέρυσι πήγα σε πάνω από 10 πανηγύρια. Και τάκ, 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 ζούμερνα, φωτογραφίες και το άλλο. Εχθές συγκεκριμένα είμαι στο Νότο και βλέπω ένα εινοποιό φίλο μου. Πολύ γνωστό και καλό. Και είναι με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του. Σε ένα ψαροταβερνάκι ωραίο, στο Καστρί συγκεκριμένα. Και κάθεται ο άνθρωπος και τρώει με τα παιδιά του. Και βλέπω μία μπύρα πάνω στο τραπέζι. Και του λέω, με εξαγριώνεις που βλέπω εσένα που παίρνεις το ένα βραβείο πίσω από το άλλο στο κρασί να είσαι πάνω στο τραπέζι. Τι να κάνει, είναι η ποικιλία τώρα. Τι μου απάντησε όμως. Και του λέω, και γύρω και μου λέει, δεν καταδέχομαι να πιω κρασί από ασκό μόνο εμφιαλωμένο μπουκάλι και δεν έχει ταβέρνα. Και ρωτάω τον ταβερνιάρη, έχεις μπουκάλι? Μου λέει, όχι, μόνο ασκό. Δηλαδή, δεν καταδέχομαι να πιω σήμα. Το κριτικό μας κρασί είναι καλό, αλλά είναι στο μπουκάλι. Στο μπουκάλι. Και εφόσον είναι στο μπουκάλι, πρέπει να το έχουν και τα μαγαζιά μας για να το δίνουν. Αυτό. Όπως και με τα πανηγύρια που είπα πριν, είναι απαράδεκτο να πηγαίνουμε να ακούμε κριτική μουσική. Να χορεύω με χανιώτη και να πίνω με βότκα και ουίσκι. Είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, εμείς το απόσπασμα αυτό θα το κρατήσουμε και εδώ θα το δείξουμε αύριο σε ένα καλεσμένο που θα έχει απόλυτο δίκιο, λέει εδώ πέρα με τα πανηγύρια. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ψέματα είναι. Όχι, καλά. Όσο χρήμα ενισχύουμε συλλόγους και με 3.000, 2.000, 5.000 και τα λοιπά, να παίρνουν αγροτικά προϊόντα.
να παίρνουν κριτικά αγροτικά προϊόντα. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω το ουίσκι και τη βότκα και την μπύρα πάνω στα τραπέζια στα πανηγύρια και να το πίνουν τα δικά μου παιδιά. Δεν μπορώ. Αυτή τη μόδα πρέπει να την αλλάξουμε. Κύριε Χιλεντζάκη. Οι τηλεθεατές παίρνουν και επιβεβαιώνουν αυτό που λέτε. Θράψη κάνατε. Έχετε κάνει θράψη. Και εγώ θα στο πρόγραμμα το παρέτησα. Το καταλάβω, μην το αναφέρω. Λοιπόν, δεν μου λέτε. Αυτά είναι τα πρώτα που φέρατε εδώ. Αυτά είναι τα πρώτα στα φύλλα. Είναι μια λευκή ποικιλία. Πώς τη λένε? Prime λέγεται. Okay. Είναι μια ποικιλία χωρίς κουκούτσι. Είναι μια ποικιλία υπερπρόημη. Κάνει θράψη στην αγορά γιατί δεν υπάρχει. Ευελπιστούμε και η Σουλτανίνα που θα μπει γιατί είναι μια πρώιμη χρονιά. Αρχές του Αυγούστου. Ναι. Να δούμε αν έχει τη μοίρα των πρώιμων ποικιλιών αυτινών. Προτείνω πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί αυτό θα μας πάρει όλα τα σταφύλια απέναντί των εμβλέπων. Μπράβο, πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν. Δηλαδή εντάξει. Και του είπα να τα πλύνει, μην τα φαγιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.